Κυρίες και κύριοι, την προθυμία της Τουρκίας να φιλοξενήσει μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και το Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, σταθερά η Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος, επιχείρει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την κρίση. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει βεβαίως στο τέλος. Ακριβώς. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και κύριε, αφού ζήτησε να υπάρχει μια καταπάτηση του πυρός και να επιτευχθεί κάποια κεχηρία, πρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο οποιαδήποτε συνάντηση με τον Ζελένσκι, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, γίνει κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί εδώ στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα. Είναι από μια από τις προσπάθειες της Τουρκίας για να φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες, βεβαίως και να εμφανιστεί και η Τουρκία ως μια χώρα που παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Αυτό θέλει να επιτευχθεί από ο Τούρκος πρόεδρος. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι σημαντικό θεωρείται και ένα γεγονός ακόμα ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, αποκάλυψε πως η Τουρκία προτείνεται από την Ουκρανία ως χώρα εγγυήτρια ανάμεσα στις χώρες, στις υπόλοιπες χώρες, τη Γερμανία και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και αυτό θεωρείται σημαντικό από την Τουρκία. Να σε ευχαριστήσουμε, Μανώλη Κωστίδη, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις Τσαβούσογλου. Özellikle bu kolektif güvenlik anlaşması konusunda Dimitro'nun da biraz önce söylediği gibi Ukrayna'nın bir teklifi oldu. P5 artı Türkiye ve Almanya. Dün Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm.